Και να πούμε τώρα ότι είχαμε και μία χαρά, έτσι, μία ανακοίνωση του κυρίου Κούγια προς το πρόσωπο του κυρίου Λιάγκα, το οποίο όλο αυτό ξεκίνησε από το γάμο του κυρίου Κασελάκη. Γενικά, ξεκίνησε με αφορμή αυτά στα οποία αναφέρεται όσον αφορά στον κύριο Κασελάκη, ο Γιώργος Λιάγκας συχνά πυκνά στην εκπομπή του. Πρόκειται για μία πολύ σκληρή, σχεδόν σοκαριστική ανακοίνωση που έστειλε σήμερα ο κύριος Κούγιας στα μέσα ενημέρωσης, στην οποία χρησιμοποιεί χαρακτηρισμούς όπως σύχαμα, επικίνδυνο άτομο, τηλεοπτικό υποκείμενο και κάνει έκκληση και στον Θοδωρή Κυριακού να τον απολύσει αύριο κιόλας από τον Αντένα. Να σας διαβάσω την ανακοίνωση για να καταλάβετε. Ναι, ναι. Τι σύχαμα και τι επικίνδυνο άτομο για την ελληνική οικογένεια και για την ελληνική κοινωνία είναι αυτό το τηλεοπτικό υποκείμενο που ονομάζεται Γιώργος Λιάγκας. Αυτό το τηλεοπτικό υποκείμενο που κατά τη γνώμη μου έχει πάρει πολύ χοντρό πακέτο για να λέει αυτά που λέει και για να κάνει αυτά που κάνει σχετικά με αυτό το πολιτικό υποκείμενο που λέγεται Κασελάκης και το οποίο μέσα σε λίγους μήνες μαζί με τηλεοπτικά υποκείμενα αρσενικά και θηλυκά τύπου Λιάγκα προσπαθούν να αλλάξουν τη ζωή μας και τη ζωή της ελληνικής οικογένειας, έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Κάνω έκκληση, συνεχίζει και τελειώνει την ανακοίνωση του κύριου Σοκούγιας, κάνω έκκληση στον Θοδωρή Κυριακού, με τον πατέρα του οποίου, αλλά και με την οικογένεια του οποίου έχουμε και είχαμε προσωπικούς δεσμούς που ξεπερνούν 45 χρόνια, αύριο κιόλας να τον απολύσει. Ο Λιάγκας και η κάθε σκορδά μπορεί να μην ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους και για τα αναπάντητα ερωτήματα τα οποία θα έχουν στο μέλλον στη ζωή τους, αλλά υπάρχουμε και εμείς που προερχόμαστε από την υγιή ελληνική κοινωνία με τα πραγματικά κοινωνικά, οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα για να επιβιώσουμε, μέχρι να σταθούμε στα πόδια μας με τίμιο τρόπο και δεν μπορούμε πλέον να ανεχτούμε αυτή την επικίνδυνη παράφραση της κοινωνικής πραγματικότητας. Κανείς δεν μπορεί να καταργήσει τη φύση και την αληθινή ζωή και επιτέλους πρέπει οι θεσμοί να παρέμβουν. Αυτή είναι η ανακοίνωση του κυρίου Κούγια. Αυτή είναι η ανακοίνωση του κυρίου Κούγια. Βλέπουμε ότι ο κύριος Κούγιας είναι εξοργισμένος και έχει βγει και τα προηγούμενα διαστήματα και έχει μιλήσει για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Και πώς βλέπει ο ίδιος και πόσο άσχημο θεωρεί όλο αυτό το οποίο γίνεται σήμερα. Δυστυχώς, αυτό το οποίο συμβαίνει, κυρία Λούρου, είναι ότι γενικότερα υπάρχει μια προσπάθεια να μας βάλουν στον εγκέφαλο ότι όλα αυτά είναι φυσιολογικά. Και δυστυχώς όλα αυτά έγιναν επειδή υπάρχει ένας νόμος που έχει ψηφιστεί. Την ευθύνη την έχουν οι πολιτικοί. Την ευθύνη την έχουν οι πολιτικοί. Και θα πω το εξής. Μπορούσαμε να αποτρέψουν τα υπόλοιπα πατριωτικά κόμματα τα οποία βρίσκονται στη Βουλή το συγκεκριμένο νόμο να ψηφιστεί βεβαίως. Την ευθύνη έχει λοιπόν και ο Βελόπουλος για αυτό το νόμο. Γιατί τα έχει βρει με την κυβέρνηση. Την ευθύνη έχει ο κύριος Νατσιός με την Νίκη. Γιατί τα έχει βρει και αυτό με την κυβέρνηση. Τι θα μπορούσε να κάνει αν είχε παραιτηθεί ένας βουλευτής του σε μια συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια και μαζί επιλαχόντες θα είχε κλείσει η Βουλή γιατί θα είχαμε πάρει σε τοπικές εθνικές εκλογές. Αυτό θα είχε επαναληφθεί για τρεις φορές και θα είχαμε πάει σε ευρωεκλογές. Και εκεί λοιπόν θα γινόταν το μεγάλο δημοψήφισμα του ελληνικού λαού μέσω, αφού η κυβέρνηση δεν ήθελε, μέσω των ευρωεκλογών. Την ευθύνη λοιπόν για όλη αυτή την κατάδια της χώρας την έχουν όλοι. Και δεν γίνεται κύριο Βελόπουλο. Κύριε Καμπούρη. Συγγνώμη, λέγεται κύριο Βελόπουλο. Απλώς να ψηφίζει ένα όχι την ίδια ώρα που έρθει μέσα στο κόμμα του τη βουλευτήνα του η οποία έτρεχε πρώτη στην πρώτη γραμμή στις Gay Pride με τη σημαία για να στηρίξει τους αγώνες και τα δικαιώματα για το γάμο και ό,τι άλλο συνεπάγεται και την κληροδεσία μαζί με τον ομοφυλόφιλο γιο της. Και καλά έκανε η γυναίκα. Είναι δικαίωμά της να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορούν να παραμυθιάσουν οι πολιτικοί όμως, κυρίες και κύριοι. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε αυτή την παραμύθα. Και αυτά που λέμε δεν λέω έτσι. Τα έχουν στοιχεία. Τα έχουν δημοσιοποιήσει οι ίδιοι. Η βουλευτήνα του κυρίου Βελόπουλου λοιπόν η ίδια τα έχει δημοσιεύσει. Να ανέβασε και φωτογραφικό υλικό στον προσωπικό της λογαριασμό, έτσι. Στα social media. Mm. Και στα δικά της και στο σύζυγό της και στο γιο της παντού.
Ενώ γίνονται τέρατα. Είναι καλύτερη στις κοκορομαχίες μόνο. Μόνο γίνονται τέρατα κύριε Κατσιχαλούδη. Γίνονται τέρατα. Γίνονται τέρατα. Όλα αυτά ειλικρινά έχουν κάνει τον κόσμο να έχουν συγχαθεί το πολιτικό σύστημα. Και δικαιολογημένα. Γιατί βλέπουν μια πολιτική απάτη καθημερινά. Και ο κόσμος είναι εξοργισμένος. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος με τα παραμύθια τους. Εμείς λοιπόν είμαστε οι μοναδικοί που θα ρίξουμε ως πολιτικό κόμμα στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο και τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Θα το κάνουμε γιατί μπορούμε. Γιατί το λέει και ο νόμος. Αλλά εμείς κάναμε. Κάναμε την προσπάθεια, μαζεύαμε υπογραφές. Μαζεύουμε υπογραφές του κόσμου. Οι άλλοι τι έκαναν. Τίποτα. Γιατί τα έχουν βρει. Σας κοροϊδεύουν. Σας δουλεύουν. Ψηλό γαζί. Εδώ και ένα χρόνο, πρόεδρε μου, εδώ και ένα χρόνο βρισκόμαστε στις επάλξεις μαζεύοντας υπογραφές. Εμείς όλο αυτό το χρόνο ήμασταν στο δρόμο. Δεν ήμασταν στα έδρανα της Βουλής να έχουμε κοκορμαχίες με τους άλλους, ότι δήθεν είμαστε φιλοπατρές και δήθεν είμαστε με τη θρησκεία, δήθεν. Εμείς ήμασταν στον δρόμο έμπρακτα και μαζί με τους πολίτες μαζεύαμε υπογραφές για όλους αυτούς τους γάμους. Δεν ήμασταν δήθεν. Μένουμε εδώ, θα ξαναπιστρέψουμε στο θέμα.